προσπαθούμε να συνέλθουμε και να επανέλθουμε στην καθημερινότητα. Ειλικρινά λυπάμαι για την αντιμετώπιση του σχολείου ως σήμερα. Δεν περιμένα ποτέ ότι αυτό το σχολείο που διοικείται από σημαντικές προσωπικότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας θα αντιμετώπιζε με αδιαφορία και σκεπτικισμό ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό θέμα. Στα σχολεία επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Θα έπρεπε να επιβάλλεται και η διαμόρφωση προσωπικότητων με αξία, σεβασμό, υπευθυνότητα. Όλα τα άλλα αποδεικνύουν ότι το σύστημα απλώς βασίζεται στις πελατειακές σχέσεις. Απλώς αξιολείπητο. Γίνεται σχολαστική αξιολόγηση για να αποφασιστεί μία υιοθεσία. Το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του σε ανθρώπους που αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για χρόνια για να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Οι βιολογικοί γονείς είναι το πρόβλημα. Αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα. Αυτοί που μπορούν και κάνουν παιδιά για όλους τους λάθος κοινωνικούς λόγους και τελικά να τρέφουν τους μελλοντικούς ενήλικες τέρατα, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς σεβασμό, χωρίς συνείδηση, χωρίς υπευθυνότητα. Νομίζουν ότι η λέξη υπευθυνότητα περιορίζεται στον επαγγελματικό τομέα και κατά τα άλλα η οικογένεια γίνεται μπάχαλο. Όμως ό,τι σπέρνεις θερίζεις.